Ακολουθεί η εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Cold φλου. Flu. Nurofen Cold Flu. Γρήγορη ανακούφιση για 8 ώρες. Ξέρατε ότι τα συμπτώματα τη γρήπη και του κρυολογήματο μπορεί να οφείλονται σε φλεγμονή, βουλωμένη μύτη, πονοκέφαλο, πονόλεμο και πυρετό. Νούροφεν Golden Flu. Με συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών, μειώνει τη φλεγμονή και ανακουφίζει από τα ενοχλητικά συμπτώματα. Για να μπορείτε να απολαύσετε ξανά ό,τι έχει αξία. নোরোফেন কোল্ডিন ফ্লু Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Η καθιερωμένη εκπομπή Υγεία και Ζωή κοντά σα. Με καλεσμένου αξιόλογου γιατρού να συμβουλεύουν και να ενημερώνουν για τι τελευταίε εξελίξει τη ιατρική. Πρωτού καλωσορίσουμε τον γιατρό μα, να ευχηθώ σε όλε τι σανούλε χρόνια πολλά με υγεία και χαρά στη ζωή του. Ο γιατρό μα σήμερα είναι ο παιδίατρο κ. Νίκο Μακρύδη. Άρα θα μα συμβουλεύσει για τα λιλιπούτια μα. Να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σα, γιατρέ. Καλησπέρα σα. Καλωσορίσατε και χρόνια πολλά. Ήταν η γιορτή σα, Νικόλαο, δεν είσαστε. Ευχαριστώ παρομοίω και σε εσά. Ευχαριστώ, αλλά θέλω να πω έτσι και στον αέρα για μια πολύ καλή μου φίλη, φίλτα τη φίλη, αγαπημένη, λατρεμένη, την κυρία Άννα Ζέρη που είναι στην Αθήνα. Ε, καλησπέρα, Άννα μου. Σου εύχομαι ό,τι υποθεί. Όλα τα καλά του Θεού να έχετε κι εσεί εκεί. Να είμαστε καλά και να ξανασυναντηθούμε. Λοιπόν, τώρα είναι η ροή του προγράμματό μα. Να πάμε με τα παιδάκια, όπω έχω πει που πιστεύω ότι έχουμε αρκετά να σα ρωτήσω για τρέμου. Παραδείγματο χάρη, ε, χεριών, ποδιών και στόματο, τι είναι η ασθένεια. Υπάρχει κάτι που είναι, είναι, μια, ναι, είναι μια κατάσταση, μια νόσος η οποία παρουσιάζεται συνήθως το καλοκαίρι. Φέτος, α, ίσως το λόγω των μέτρων για την πανδημία, έχει έρθει λίγο πιο μετά, πιο αργά, φέτο το, το, 2021. Είναι μια νόσος η οποία παρουσιάζει εξανθήματα στο στόμα, με, με στοματίτιδα, με εξαθήματα στα χέρια και στις παντούσες των ποδιών. Προκαλείται από ένα ιό, ένα εντεροϊό, mm -hmm. από την οικογένεια δηλαδή των εντεροϊών. Ως επιτοπλίστων είναι ο ιός κοξάκι που το προκαλεί αυτό. Είναι μια ασθένεια η οποία ε, έρχεται με πυρετό, με αδιαθεσία, με, μια, με ένα αίσθημα κούραση mm -hmm. και ε, κάποιες μέρες μετά εμφανίζεται εξάνθημα γύρω από το στόμα και μέσα στο στόμα. Που είναι και επώδυνο. Επίση, κάνουν τα παιδάκια εξανθήματα στι παλάμε και στι πατούσε. Βγάζουν και άφθε, νομίζω έτσι τα παιδάκια. Ναι, είναι σαν ναι. άφθε, σαν... ναι. είναι στο Τα δηλαδή. δηλαδή τα λεπορούνται. Δυσκολεύεται ένα παιδάκι να φάει, πονάει, κάνει πυρετό, έχει φαγούρα, έχει πόνο στα εξανθήματα αυτά. Ε, και νιώθει αυτή την α, ίωση. Είναι μια ίωση. Τώρα είναι πάλι. ολόχρονα για τρίμα αυτή η ίωση ή για... Ολόχρονα δεν μπορώ να πω. Είναι εποχιακή. Συνήθως αρχίζει από τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο εκεί και μέχρι το, τα Χριστούγεννα. Την α, βλέπουμε στις, στην Κύπρο κάθε χρόνο. Ελπίζω, όλα τα Χριστού... Ελπίζω αυτά τα Χριστούγεννα να μην υπάρχει κανένα παιδάκι γιατί είναι πραγματικά πορεία όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Έτσι, δεν είναι. Ναι, όμως πρέπει να πούμε και να καθησυχάσουμε λίγο τους γονείς ότι... Πανικοβάλλονται. Ο... Ο... Ναι, ναι, η νόσο των χεριών, ποδιών και στόματος είναι στην πραγματικότητα ακίνδυνη. Mm -hmm. Υπάρχουν φυσικά κάποιε σπάνιε επιπλοκέ, όπω να πέσουν τα νύχια ή να κάνουν Α, ναι. τσίπια, μυοκαρδίτιδε, όμω είναι σπάνια φαινόμενα. Ε, ναι, η ονειχομάδηση είναι λίγο μεγάλη. Αυτά που 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 φυσικά όταν δουν κάτι τέτοιο, σίγουρα πανικοβάλλεται η μάνα. εντάξει, όλη η, παιδεία, όλη όλοι οι συνάδελφοι ναι. ξέρουν την ασθένεια αυτή καλά και συμβολούν του γονεί για τα. Για τα ορθά τέλο πάντων, πώς, πότε πρέπει να ανησυχούν, πότε να ειδοποιούν τον γιατρό, τι να κάνουν. Αυτά είναι εύκολα πράγματα. Ναι. Χειμερινά τώρα. Ε, ναι, χειμερινά. Ε, Γιατροί, ε, πώ προστατευόμαστε από τις ιώσεις του χειμώνα, γενικά για τα παιδάκια. Ε, οι ιώσεις του χειμώνα που είναι σε έξαρση αυτή την περίοδο, κυρίω με την έναρξη τη σχολικής χρονιά από το Σεπτέμβριο, ε, μεταδίδονται πολύ εύκολα με τα σταγονίδια αλλά και με τα χέρια που έχουν μολυνθεί. Δηλαδή, mm. Όταν βήξουμε λαθασμένα στην παλάμη το χεριό μας, πιάσουμε ένα αντικείμενο και μετά ένα άλλο παιδάκι το, το πάρει αυτό το αντικείμενο και βάζει τα χέρια του στο στόμα του, κολλά εύκολα τις ιώσεις του χειμώνα. Ο τρόπος να προστατευτούμε είναι φυσικά ε, να, να πλούνουμε καλά τα χέρια μας, να καταναλούμε αυτόνα υγρά, να τρώμε φρούτα και λαχανικά για να ενισχύουμε την άμυνά μας. Και στα σχολεία, σίγουρα τα παιδιά που είναι άρρωστα να μην πηγαίνουν και να ερίζονται οι χώροι στο σχολείο φυσικά. Όπω και να, στο σπίτι. Να, να, και στο σπίτι, να διδάσκονται, να εκπαιδεύονται βασικά τα παιδιά και στο σπίτι και στο σχολείο ε, πώ να συμπεριφέρονται, πώ να βήχουν σωστά. Α πούμε, με το χέρι ε, με, με, ε, θα βύχουν μέσα στην αγκώνα του, ούτω ώστε να, ε, να μην έχουν τον ιό στα χέρια του, στι παρέμονε του και να μην αγγίζουν σε όλα τα αντικείμενα. Ε, ε, Επίση, mm -hmm. ε, η, η σωστή διατροφή, όπω είχα πει και, και πριν, είναι αυτή που ενισχύει την άμυνα του παιδιού. Με αυτόν τον υγρά και να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και οι εμβολιασμοί. Διότι οι όσει υπάρχουν πάρα πολλέ. Κάποιε από αυτέ έχουν και εμβόλια, όπω για παράδειγμα η ανεμοβλογιά, η λαρά, η ερυθρά, η παροτήτητα. Mm -hmm. Όλε αυτέ είναι οι όσει οι οποίε έχουν εμβόλια για, για τι οποίε προστατεύουν. Θα σα ρωτούσα για τρέ, ε, τα εμβόλια τη γρήπη. Ποιε ηλικίε και πότε μπορούν να γίνουν αυτά. Ε, και η γρήπη και είναι. είναι... Ε, ε, ηλιακά, α πούμε, μιλάμε τώρα. Ναι. Η και η, γρήπη, ναι, και η γρήπη είναι μια ίωση, η οποία στην Κύπρο εμφανίζεται συνήθως στο τέλος του Δεκέμβρη. Mm. Ε, και το εμβόλιο είναι ένα όπλο πολύ ισχυρό, που προστατεύει και τα παιδιά και τους μεγάλους φυσικά από την ίωση αυτή, τον ιό της γρήπης Α και Β. Ε, υπάρχει ο ιός Γ φυσικά που δεν, δεν πολύ βρίσκουμε στην Κύπρο, όμως Α και Β παρουσιάζεται. Γίνεται το εμβόλιο από την λιγιά των έξι μηνών και πάνω μέχρι τα βαθιά γεράματα το, το, τα παιδιά όταν το βάλουν για πρώτη φορά στη ζωή τους και είναι κάτω από 7 χρονών ε, χρειάζονται δύο δόσεις και μετά μια δόση από το επόμενο έτος και μετά ε, το εμβόλιο είναι ε, Χρησιμοποιείται χρυσιοποιη... εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, είναι ναι, ναι, ναι. ε, Όπω και βασικά όλοι οι εμβολιασμοί οι έχουν α, την ασφάλειά του. Έχουν α, διενεργηθεί αρκετέ έρευνε για αυτά τα πράγματα και έτσι είναι ασφαλή τα εμβόλια και δεν πρέπει να, να έχουμε φόβο να τα βάλουμε για να προστατεύσουμε με αυτόν τον τρόπο ε. Ε, από μια αλίωση, ε, παρόμοια του κορονοϊού. Που προκαλεί και αυτή προβλήματα κάθε χρόνο στην οποία είχαμε. και ταλαιπωρεί και μπορεί να και προκαλέσει ναι, σοβαρά ακόμα, προβλήματα. ακόμα και θάνατο μπορεί ναι, να προκαλέσει ναι, ναι. μια γρήπη και δεν είναι... είναι νοπά ακόμα τα, οι αναμνήσεις μας από τα προηγούμενα χρόνια, δύο-τρία χρόνια πριν που χάσαμε και παιδιά από γρήπη που ήταν ανεμβολίαστα. Γι' αυτά, Για αυτούς τους λόγους πρέπει το εμβόλιο της γρήπης να μπει καθαρά στη ζωή μας, υπάρχει στο σχήμα εμβολιασμών. Και πρέπει να το α, διενεργούμε. Οι γιατροί κανονικά δεν ήρθαν η γρήποι ακόμη, έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε δεν ακόμα έχουμε. γρήπη φέτο στην Κύπρο, ναι. ακόμα, όμω προβλέπουμε ότι τέλο του χρόνου, Φε... αρχέ του Γενάρη, Φεβα... Φεβράριο, είναι ίσως έτσι. Ναι, κάπου εκεί θα έρθει. Ναι. Εντάξει, φέτος, Ειδικά φέτο και ε, λόγω των μέτρων που πάρθηκαν mm -hmm. για τον κορονοϊό τα δύο τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι όλε οι ώσε έχουν α, αλλάξει ε, την, ε, την ημερομηνία εμφάνιση του, να πούμε έτσι. Φέτο έχουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όμως θεωρώ ότι όμως Ειδικά για του χρόνο... ενηλικεί, ναι. λόγω τη μάσκα είμαστε μια χαρά πες. Ναι, Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Φέτο όμω, ναι. επειδή χαλαρώσαμε λίγο, ναι, η αλήθεια ναι. είναι από τα μέτρα, βλέπουμε ότι και οι άλλε ιώσει που ήταν έτσι α, κοιμώντουσαν mm -hmm. έχουν εμφανιστεί ακόμα και έχουν ξυπνήσει. Mm. Και έχουμε πάρα πολλέ ιώσει και στα παιδιά, όχι μόνο τη γρήπη φυσικά. Έχουμε ιώσει γαστεντερίτιδα, γαστρίτιδα, έχουμε μετού, διάρειε, έχουμε βίχε, βροχίτιδε, τραχείτιδε. Ε, πάρα πολλά παιδιά υποφέρουν αυτόν τον καιρό με βίχα. Και, δε, ναι, και δε, ναι, με βίχα. Και δεν είναι α πούμε χειμώνα χειμώνα. Δύο-τρει ημέρε ε, προηγουμένω μα έκανε. Είναι ιώσει όμω. Ε, και ναι. μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία που είναι θερμοκήπια ναι, παραγωγής παραγωγή ναι. Ε, στα σχολεία παρουσιάζονται όλες οι γιώσεις Και όλα τα παιδιά θα ανταλλάξουν ε, με που άλλο, ναι, με και που λέγει μεταξύ τους γίνεται, ναι. ε, Τα καλά που έχουν Στον ρινοφάριγγά βασικά Άρα το καλό είναι όταν κάποιο παιδί είναι άρρωστο Να μην πηγαίνει στο σχολείο για να μην κολλήσει και του υπόλοιπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό ναι. ε, Το πρόβλημα εδώ είναι ποιο να το προσέχει Το παιδί στο σπίτι ε, ε, Η γιαγιά και ο παππούς Κινδυνεύει και αυτό άμεσα από το παιδί που είναι άρρωστο. Ε, δεν υπάρχει ο μηχανισμό εκείνο για να μένουν οι γονεί στο σπίτι να προσευγούν τα παιδιά του. Εδώ πρέπει, πιστεύω, όπω τα λέμε έτσι χρόνια τώρα, κάτι να γίνει με την πολιτεία, ένα κανονισμό, μια νομοθεσία, δεν ξέρω, ούτω ώστε ο, ο γονιό που έχει άρρωστο παιδί να μένει και αυτό στο σπίτι και να δικαιολογείται τέλο πάντων Να ναι. ε, η απουσία του από την εργασία, ε, για, να, για, για να μην έχουμε τη διασπορά αυτών των λοιμόξεων που είναι. Πολύ σημαντική, πολύ σημαντική, δηλαδή στο σχολείο. Ε, είναι το στο σχολείο. Ε, Όπω και τώρα δεν μπορεί Όχι, είναι. Είναι το σχολείο δηλαδή μεταξύ μα. Όχι, όλοι ε, είναι ένα. Τώρα ε, ένα, περιμένουμε για πρώτου φοιτητέ που θα έρθουν. Ναι, και φοιτητέ ακόμα. Ναι, και θα φέρουν και λοιμώξει, γνώσει από τι χώρε που είναι, λιμώξεις. που μπορεί να είναι άγνωστε στην ναι, Κύπρο ναι, ναι, ναι. και να μα τι φέρουν ω καινούριε. Στο σχολείο, εντάξει, πρέπει πάντα να προσέχουμε. Είναι ένα χώρο όπου συγχροντίζονται πολλά παιδιά. Είναι κλειστέ οι αίθουσε. Είναι και κρύο, δεν, δεν μπορεί να εύκολα να ανοίξει το παράθυρο να αρίζεται ο χώρο, παρόλο που κρύο, ναι. πρέπει, πρέπει και, στα, και τα διαλύματα να υπάρχει κάποιο υπεύθυνο κατά την αποψή μου ώστε να, 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 να ανοίγει τα παράθυρα, να αρίζεται ο χώρο, να μπαίνουν μέσα τα παιδιά με πιο καθαρό αέρα, λιγότερο φορτίο λιμόξεων, φορτίο υλικό εννοώ στην ατμόσφαιρα, στον αέρα, ώστε mm -hmm. να, να είναι πιο δύσκολο να κολλήσει κάποιο. Και αν ε, ε, όπω σα είπα πιο πριν ένα παιδί ε, και ενταδόνται σωστά και τρέφεται σωστά, ε, αναπτύσσει και άμυνες δικές του για να πολεμήσει, να αντιμετωπίσει την εισβολή από αυτό τον ιό που θα βρει μπροστά Τώρα πέστε μου και τα παιδιά που έχουν ήδη κολλήσει και με τον ιό γιατρέ. Ε, είναι μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Ε, τώρα τι γίνεται, μπορούν να βάλουν το εμβόλιο της γρήπης αυτά τα παιδιά. Ε, έχουν κολλήσει από ποιον ιό. Ε, το, το COVID-19. Ναι, αυτά τα παιδιά που έχουν κολλήσει τον ναι. ιό, ναι. όταν περάσει η περίοδο. Έχουν αντισώματα αυτά τα παιδιά. Έχουν αντισώματα του κορονοϊού. Μάλιστα. Ναι, φυσικά και μπορούν να βάλουν άλλα εμβόλια, ναι. δεν, δεν απαγορεύεται αυτό. Άλλωστε το κάθε εμβόλιο προστατεύει από κάποια συγκεκριμένη ασθένεια. Είναι δηλαδή, και διαφορετικό, δεν... ναι. ναι. είναι, το εμβόλιο τη γρήπη προστατεύει από τη γρήπη. Το εμβόλιο του κορονοϊού από τον κορονοϊό. Το εμβόλιο τη ανεμοβλογιά από την ανεμοβλογιά. Απλά πρέπει όλα να τα βάζουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με, τις, με, με το πρόγραμμα εμβολιασμού που ακολουθούμε εδώ στην Κύπρο, και σύμφωνα πάντα με τι οδηγίε του γιατρού του κάθε παιδιού, ο οποίο ξέρει πολύ καλά πότε να βάλει το, εμβόλιο, το κάθε εμβόλιο στο κάθε παιδί. Ω πόσο χρόνο βλέπετε γιατρού ω παιδίατρο παιδιά, πόσο χρονών. Η παιδιατρική παιδιά. είναι από, από την ηλικία των 0, δηλαδή από μόλι γεννηθεί το παιδάκι, μέχρι την ηλικία των 21 ετών. Αλήθεια. θεωρείται παιδιατρική 20... και εφηβική ιατρική. Είναι ε, στην Ευρώπη τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, η νομοθεσία λέει ότι παιδί είναι ένα. Ένα άτομο το οποίο είναι από 0 έω 21 ετών. Μιλάμε και για την εφηβική ιατρική, η οποία ανήκει στην παιδιατρική. Είναι εδώ ακριβώ που πρέπει και η πολιτεία να το δει αυτό το πράγμα. Διότι η παιδιατρική δεν είναι απλά τα παιδιά. Διότι ακούγοντα παιδίατρο, νομίζω ότι είναι μόνο μικρά παιδάκια. Ο οργανισμό του ανθρώπου είναι σχετικά παιδικό μέχρι την ηλικία των 21 ετών, όπου κλείνει και ακόμα και τα κόκκαλα που μεγαλώνουν κλείνουν στα 21 χρόνια. Άρα. Ε, υπάρχει μια γκρίζα, μια γκρίζα ηλικία μεταξύ 18 και 21 που ε, αφισβητείται πολλές φορές σε ποιον ανήκει αυτή η ηλικία. Ναι, ναι, Όμως θεωρώ ότι ε, μέχρι τα 21 πρέπει ο παιδιάτρος να λαμβάνει τα παιδιά και τους έφηβους. Διότι είναι παιδικό ακόμα το σώμα του παιδιού. Αυτού. Ως 21 χρονού, ε! Αυτό ναι, δεν το ήξερα. Και ως, επειδή, 20... στοιχεία, επειδή ε, και στην παιδογκολογία, όπου είναι υπό ειδικότητά μου, ε, mm -hmm. βλέπουμε παιδιά μέχρι 21 ετών, και τα, πρωτόκολλα, τα περισσότερα πρωτόκολλα για, για τον παιδικό καρκίνο είναι μέχρι 21 ετών. Άρα ε, δεν είναι τυχαίο ο αριθμό που ε, αναφέρα. Τώρα είσαστε του St. George University of London τη Αγγλία, έτσι δεν είναι. Στη Λευκοσία, ναι. Στη Λευκοσία. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είσαστε professor εκεί. Mm. Πολύ ωραία. Ε, ήθελα να το αναφέρω αυτό για να ξέρει και ο κόσμο, α πούμε, και τι σπουδέ σα και όλα αυτά. Και βλέπω και ογκολογία εδώ. Ογκολογία. Ναι, και είναι, είναι υποειδικότητα η πολιτική της σας... παιδιατρικής, της mm. δερματολογίας, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, εμβολία γρήπη. Ε, ηλικίε, πότε και γιατί; τα εμβολία μας. Ναι, όπως είπαμε, απο 6 μηνών, Α, από ναι. που 6 μηνών. Γιατί γι άνω, φοβάται πρέπει... ο κόσμος; Ακόμη φοβάται ο κόσμος; ναι. Ο κόσμο φοβάται γενικά φοβάται ο οτιδήποτε. σω επειδή είναι μια επεμβατική ιατρική. Δηλαδή επεμβαίνει πάνω σε ένα σώμα με ένα εμβόλιο, μια βελόνα που βάζει μια ουσία μέσα Μα στο αυτά τα, σώμα. Αυτά είναι μόλι γεννηθούν τα παιδιά που έχουν τα εμβολία, των παιδιών. Ναι, και ακριβώ Άρα... αυτό είναι και το σημαντικό τη υποθέτηση ότι ένα παιδί μπορεί να δεχτεί ακόμα και εκατοντάδε εμβόλια κάθε μέρα. Αντέχει δηλαδή το αμυντικό του σύστημα. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε τα εμβόλια. Τα εμβόλια. Μαζί με το καθαρό νερό, λέμε στην ιατρική, είναι τα δύο τεράστια όπλα που έχουν γλιτώσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια παιδιά από το θάνατο. Ε, μιλάμε για όπλα τεραστίων διαστάσεων, τα εμβόλια. Και πρέπει να τα εμπιστευτούμε ε, για να σταματήσουμε κάποιε λοιμώξει. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, που κάποιε θανατηφόρε νόσοι έχουν εξαφανιστεί. Όπω, για παράδειγμα, ο τύφο, η χολέρα, ναι, 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 ναι. ε, η λαρά, η αριθρά. Εμεί, παιδίατροί, και δεν έχουμε δει καθαρά. Μια ηλαρά, α πούμε, καθαρή, εδώ και χρόνια. Το λέω στον εγώ προσωπικά, να δω η λαρά την πραγματική δεν την είδα. Μα, λόγω έτσι, των εμβολιασμών. Τα είχαμε βάλει mm. το, του τύφου, όλα αυτά τα είχαμε ναι, βάλει θέματα. Αυτά, ναι, ευτυχώ κάποιε ασθένειε έχουν εξαφανιστεί. Ναι, δηλαδή, ναι. η ευλογιά, Μπράβο, ε, η ευλογιά. ο τύφο, η χολέρα mm. έχουν εξαφανιστεί. Εκτό από τι χώρε φυσικά που λόγω και τη φτώχεια δεν έχουν Γιατρές όλα από τα ναι. η πολιομιλίτιδα. είναι μια νόσο η οποία προκαλεί αρθροπτικά προβλήματα και νευρολογικά προβλήματα στου ανθρώπου, έχει εξαφανιστεί στην, στο δυτικό κόσμο. Γιατί, τυχαία? Είναι τα εμβόλια που την έχουν εξαφανίσει. Δεν, δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Και πρέπει να εμπιστευτούμε τα εμβόλια, να εμπιστευτούμε την επιστήμη μα. Δεν μπορεί να, ε, για, να υπηρετείς, για να υπηρετείς μια επιστήμη, πρέπει να την εμπιστεύεσαι κιόλα. Δηλαδή μα είναι από ε, αυτού που εμπιστευόμαστε και ζούμε. Ναι, ακριβώ. <laughs> <αλλά, laughs> όπως όπω λέω πολλέ φορέ, ο καθένα με τη δουλειά του δηλαδή, δεν μπορεί. Ε, να αφισβητείτε ένα γιατρό, ένα δημοξιολόγο, ένα που ακριβώς, ξέρει πού έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα. Πονηγικά γι' αυτό. Ναι, ναι, και ναι. Να, να βλέπω αυτά τα τρελά που γίνονται. Δεν, τα εμβόλια δεν έχουν βγει ούτε για το κακό μα ούτε για τίποτα άλλο. Προσφέρονται πολύ απλόχερα ε, από την Ευρώπη όλοι, τουλάχιστον αφού είμαστε μέσα. Απλά μια ερώτηση. Αν δεν βάζαμε τα εμβόλια που είμαστε μωράκια, θα ζούσαμε έω τώρα. Όχι δώσει... τόσα χρόνια. Του ζω εσέλιε. Αλλήμωνο, αλλήμωνο. Εδώ κάποτε υπάρχουν εξάρσει. Ασθενειών θανατηφόρων, να μην ξεχνούμε πριν τρία-τέσσερα χρόνια που είχαμε έξαρση στην Ευρώπη τη Ιλαρά. Εδώ θυμάμαι, ε, θυμάμαι που χάθηκαν παιδιά, θυμάμαι τον αριθμό 18 στη Ρουμανία. 18 παιδιά χάθηκαν στη Ρουμανία, 5-6 στην Ιταλία, κάποια άλλα στη Γαλλία. Δύο στην Ελλάδα, θυμάστε. Δεν ήταν εμβολιασμένα. Δύο... Που δεν ήταν εμβολιασμένα ναι, 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 με ναι, την Ιλαρά, ναι, ναι. παρακαλώ. Ναι. Η λαρά. δηλαδή είναι, είναι για να γελοκλέσει. Ναι. Υπάρχει το εμβόλιο και φοβών, φοβούνται να ο κόσμο να το κάνει. Ε, νομίζω ε, είναι ότι... οι γονεί που φτιάχνουν τα παιδιά πού να ξέρουν τα καημένα. Τα είναι τα... η παραπληροφόρηση. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό όλο το πράγμα. Δεν ξέρω. Πάντω υπάρχουν. Πολλά κουφά που ακούμε έτσι, για τα εμβόλια ότι θα μα βάλουν μέσα ξέρω, chips και θα, 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 θα είναι... μα ελέγχουν. <laughs> πώ θα μα ελέγχουν, <laughs> Δηλαδή. Δεν το δηλαδή, τυχαίο. Δηλαδή, αν είναι δυνατό. Μα πώ μπορεί, δεν δεν δε, δε, δε μπορεί <laughs> να, <laughs> να γίνει. Είναι αστεία πράγματα, αστεία πράγματα. Είναι ακραία, ακριβώ. Τώρα, ε, βιταμίνε και κατάχρηση. Καμιά φορά ε, προσπαθούμε <laughs> να αγοράσουμε <laughs> βιταμίνε για τα παιδιά, ε, είναι ενισχυτικά τι άμυνε αυτέ. Υπάρχει μια παρεξήγηση για τι βιταμίνε που έτσι το ζώ και εγώ προσωπικά. Ε, Πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι οι βιταμίνε είναι θερμίδε. Δηλαδή, ε, δεν τρώει το παιδί μου να του δώσω βιταμίνε για, για να παχύνει. Δεν είναι θερμίδε οι βιταμίνες. Οι βιταμίνες είναι, ε, είναι πρωτενε, οι οποίε περιέχονται μέσα σε διάφορα τρόφιμα, όπω φρούτα και λαχανικά. Και η δουλειά του είναι να βοηθούν κάποιε βιοχημικέ αντιδράσει στο αίμα να γίνουν. Ε, δεν χρειαζόμαστε πολλέ βιταμίνε για να γίνουν αυτέ οι βιοχημικέ αντιδράσει. Δηλαδή, δεν, ό, όχι ολόκληρα βαρέλια από βιταμίνε. Ναι, ναι. Τώρα υπάρχει, υπάρχουν έτσι βιταμίνες α, ή σκευάσματα να τα πω, που κυκλοφορούν στο εμπόριο που ενισχύουν λίγο την άμυνα του οργανισμού. Ε, είναι ειδικά σκευάσματα με βιταμίνη C βασικά ε, και α, ψευδάριρο και έτσι που ενισχύουν λίγο την άμυνα του οργανισμού. Ε, χρησιμοποιούνται, δεν μπορώ να πω ότι δεν χρησιμοποιούνται και κάνουν έτσι κάποια βοήθεια. Εδώ ε, που έχουμε ε, τα πορτοκάλια η, όμως ναι, και όλα αυτά ναι, Φυσικά, C. η διατροφή είναι το πάνω. Διατροφή. Ένα, ένα παιδί που το τρέφεται μωρό, ναι, σωστά παιδάκια, ναι. με φρούτα και λαχανικά Εκλώς. που δεν πρέπει να λείπουν από το τραπέζι Εκλώς. ενός σπιτιού, ε. τότε δεν χρειάζεται τις έξτρα βιταμίνες ούτε για να κοιμάται καλά, ούτε για να ανοίξει όρεξη του, ούτε για να παχύνει. Ε, υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιε βιταμίνες, όπω η ντ, για παράδειγμα, mm -hmm. που ε, για αυτή, δυστυχώς ναι. βρέθηκε ότι στη Μεσόγειο έχουμε έλλειψη, παρόλο που έχουμε ήλιο και ε, ε, συντίθεται στην επιδερμή μα η βιταμίνη ντ από τον ήλιο. Παρόλα αυτά, συστήνεται η χορήγηση βιταμίνη ντ, για παράδειγμα. Αυτό που πίνω το... για τρέμο 50.000 ναι. το μήνα. <laughs> 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 δηλαδή, συστήνεται χίλια... για άνω των 18, συστήνεται 1.000 ναι. μονάδες ναι, τη μέρα ναι. για τους άνω των 18. Μάλιστα. Για τα παιδάκια... Αφού το έφερε η κουβέντα, για τα παιδάκια συστήνεται βιταμίνη D από 0 έως 1 έτου στα 400 Α, υπάρχει units. Υπάρχει χαμηλή δόση. Ναι, 400 yeah. μονάδε τη μέρα, από 1 μέχρι 2 είναι στα 600 units, 2 με 18 είναι 800 units και από 18 για 1 uh, είναι 1000 units. Τώρα δεν είναι μυστήριο Εμεί να έχουμε τόσο ήλιο γιατρέ και να... Εδώ και στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μα δεν είναι μόνο στα, σε εμά. Και οι Ιταλοί Γιατί... το ίδιο έχουν και οι Ισπανοί. Και... Ε, ε, δεν ξέρω. Είτε επειδή ξέρουμε την επικίνδυνοτητα του ήλιου και προσέχουμε. ή δεν είτε, πάμε είτε, καθόλου. Εί, είτε, στον... είτε, είτε είναι η, α, στο DNA μα, δεν ξέρω. Κάτι πάντω συμβαίνει. Φαίνεται ότι... Φαίνεται ε, έχουμε έλλειψη έχουμε έχουμε στη ναι, Μεσόγειο, ναι, ναι. γενικότερα ναι. στην Μεσόγειο. Τώρα, εάν πίνεις, βεβαίω μιλώ για τα παιδάκια, βιταμίνη, πόσο καιρό, δεν, δεν μπορεί να είναι εσάι .E. αυτή η βιταμίνη, δηλαδή... Εννοείται ε, δώσεις... τι γενικές ναι, 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 βιταμίνες, τις ναι. Ε, Αν θα δοθεί κάτι, θα δοθεί με την έγκριση του ίατρού, γιατρού, με συνταγή γιατρού και αν και εφόσον ε, 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 η διατροφή δεν παρέχει αυτά τα υχνοστοιχεία και τις βιταμίνες που χρειάζεται ένα παιδί. Δηλαδή δεν θα το κρίνει, πιστεύω, ε, κάποιο από μόνο του, αλλά σε συνεννόηση ή ξέρω με τη συμβουλή ε, και τη συνταγή του γιατρού του. Αν δηλαδή ε, προσέξει ή διαγνώσει ο γιατρό ότι κάτι δεν πάει καλά και χρειάζεται να δοθεί ένα βιταμιογό για να συμπληρώσει. Εξού και λέγονται συμπληρώματα, mm -hmm. διότι συμπληρώνουν ε, κάποια διατροφή η οποία δεν είναι τέλεια, να το πω. Και έχουμε αρκετά. Οι εμπόροι εδώ φέρνουν πάρα πολλά. Α, Εντάξει, ο καθένα στη δουλειά Λιχητικά, του. Ναι, ναι. Οι έμποροι Μέρουμε θα φέρουν φυσικά βιταμίνη. Ναι. ναι, ναι, φυσικά. Πάρα πολλά σκευάσματα. είναι εξαιρετικά, για όνομα του Θεού. Ε, ναι, ο καθένα στη δουλειά του. Οι εμπόροι φυσικά και είναι η δουλειά του να φέρνουν ναι. και ε, οι γιατροί να γράφουν αυτά που πρέπει για τον κάθε mm. ασθενή για να τον βοηθήσουν, διότι στο τέλος της μέρας ε, ε, πρέπει να βοηθούμε τον ασθενή και όχι να τον θέτουμε σε κίνδυνο δίνοντας του υπερβολικά κάτι που δεν πρέπει ε, ή να ξελέφτα. μην δίνουμε καθόλου. Ε, ναι, Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον γιατρό, ειδικά για τα παιδάκια, διότι τα παιδάκια δεν ε. ξέρουν, εμείς ξέρουμε. Δηλαδή, ναι, δηλαδή, τα παιδάκια δεν δηλαδή, απομένουν. Τι θα πάρουν, σίγουρα. γιατί όλα αυτά και εσείς. Δεν εσείς, είναι εσείς, βέβαια, από μόνα τους. Λοιπόν, ε, θα πάμε σε έναν δεύτερο μέρος, σε λίγο γιατρέ τα λέτε πολύ ωραία, παιδάκια. Ελπίζω όλοι οι γονεί να ακούνε απόψε και είμαι σίγουρη ακούνε γιατί το ξέρουν ότι θα είστε απόψε και περιμένουν πάρα πολλά και περιμένουν και το υπόλοιπο να τους, που, θα, που θα σας ρωτήσω για να μάθουν αρκετά. Λοιπόν κυρίες και κύριοι και πάλι μαζί σε λίγο. Πάμε. πάλι μαζί, κυρίε και κύριοι, απόψε μαζί μα που μιλάμε για τα παιδάκια μα. Ο γιατρό, ο παιδίατρος, ο, ο κύριο Νίκο Μακρύδη. Και είστε λευκοσία για έτσι. Μάλιστα. Λευκοσία. Είσαστε στο, στο Γεσί. Ναι. Και ήσασταν και Γεσί. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ε, να πάμε τώρα στα εμβόλια κορονοϊού στα παιδιά. Απόψει, πετε μου εσεί. Να αρχίσω με κάτι τετριμένο. Ότι ναι. τα παιδιά ε, είναι μέρο τη κοινωνία μα και έτσι. Ε, ζουν ανάμεσά μας. Στο σπίτι, στο σχολείο, στι δραστηριότητε του απογεύματο. Άρα πρέπει και αυτά να προστατευτούν. Να μην προστατεύουμε μόνο τον εαυτό μα δηλαδή, αλλά και τα παιδιά μα. Και θεωρώ ότι το εμβόλιο του κορονοϊού, όταν και εφόσον έρθει στην Κύπρο για τα παιδιά αυτή τη ηλικία, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι τέλο του μήνα αυτού σίγουρα θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί από 5 έω 12 ναι. ετών. ήδη έχουν εγκριθεί, έτσι. Ναι, και πιο μετά από ό,τι ακούσει σε άλλε χώρε. Ψηφίστηκαν έτσι, οι κανονισμοί για να εμβολιάζονται ακόμα και πιο μικρά από τα πέντε χρόνια. Όμω από πέντε ω 12 που θα έρθουν και εμά στην Κύπρο, θεωρώ ότι είναι σωστό να τα βάλουν τα παιδιά για να προστατευτούν πρώτα απ' όλα αυτά και ε, μέσω αυτών ε, να προστατευτεί και όλη η κοινωνία. Οι παππούδε, οι γονεί, ε, το σχολείο, τα άλλα τα παιδιά, τα πιο μικρά παιδιά στο σπίτι. Ε, θεωρώ ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Είναι ε, δοκιμασμένα πια, δηλαδή έχουν μπει δισεκατομμύρια δόσει σε όλο τον κόσμο, έχουν μελετηθεί αρκετά και δεν Γιατρέ φαίνεται μου, να υπάρχουν προβλήματα. Η δόση είναι η ίδια ακριβώ στου ενήλικε. Δηλαδή η δόση Ο, του... τα, 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 Η δόση για τα, δόση, παιδιά, για τα παιδιά 5 έω 12 θα είναι μικρότερη. Γι' αυτό λέω. Θα είναι μικρότερη. Ήθελα να σα ρωτήσω αυτό. μικρότερη. Για να μην φοβούνται οι γονεί. Ε, είναι... Οι, οι γονεί δεν νομίζω να φοβούνται το πόσα πόσο, πόσο ML θα βάλει, mm. απλά φοβούνται τι πιθανέ επιπλοκέ στο μέλλον. Αυτά είναι που, ε, που δεχόμαστε ερωτήσει καθημερινά. Τι, νομίζ, θα... ναι, τι νομίζετε, γιατί, γιατί επιπλοκέ νομίζετε, για το ίδιο με τον ελληνική ε, πώς... θεω, Θεωρώ ότι ναι. οι επιπλοκέ θα είναι, αν θα είναι, θα είναι αυτές που έχουν όλα τα εμβόλια. Δηλαδή, ε, τοπικέ επιπλοκέ στο σημείο που τα βάζεις, ε, μπορεί να κάνουν λίγο πυρέτο, να κάνουν μια διαθεσία, να... Να έχει ένα πονοκέφαλο, μια mm -hmm. ζαλάδα, κάπω έτσι τι βλέπω τι επιπλοκέ. Ναι. Τώρα όσον αφορά τι μακροχρόνιε πιθανέ επιπλοκές, δεν μπορεί κάποιο να ξέρει. Μα σίγουρα ούτε και για μα. Δεν Πέρα. μπορεί να ξέρει. Άρα, κανένας δεν μπορεί ούτε ούτε αρνητικά να, mm -hmm. να τοποθετηθεί ούτε και θετικά. Mm -hmm. α, α, όμως, όμως, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σαν, σαν παγκόσμια κοινότητα. Και αυτό το πρόβλημα πρέπει να βρούμε όπλα να το λύσουμε. Και αυτό το μεγαλύτερο όπλο που μα προσέφερε μέχρι στιγμή η επιστήμη, η επιστήμη ναι. είναι το εμβόλιο. Άλυση. Και πρέπει να την εμπιστευτούμε. Όπω είπα και πριν, η επιστήμη πρέπει να την εμπιστευτούμε γιατί είναι το καλύτερο όπλο που έχουμε. Χω, Χωρί αυτό δεν θα σταματήσει. Δηλαδή, σκεφτείτε. Να συνεχίσει αυτό το βιολί με τον κορονοϊό, στέλεχο Ω, στέλεχο Δ, στέλεχο Ε, στέλωχος, και να πηγαίνει και να έρχεται. Χωρί τον εμβολιασμό, πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Και για την Αλλά... οικονομία και για όλα για τρέ. Δηλαδή, μιλάμε... πρώτα απ' όλα, η υγεία μα. Δηλαδή, ναι, Δεν δε, δε γίνεται να αφισβητούμε αυτό το πράγμα. Και ο ο καθένα, είπαμε, με τη δουλειά του, δηλαδή πρέπει να εμπιστευτούμε αυτού που ξέρουν, που έχουν σπουδάσει το θέμα. Μα έχω ακούσει ότι τώρα για τον κορονοϊόν είχε δέκα χρόνια που του προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Για, για το, το είναι... COVID-19. Δηλαδή το, το εργάζονται οι επιστήμονε. δέκα χρόνια. Είναι από χρόνια. την εποχή που ήταν το COVID-1. Μα... Ε, ναι. ε, τι λέσεις τώρα ότι τώρα ήρθε ναι. το COVID-19. Δεν είναι τώρα. Νομίζω ότι ήταν το 2003, νομίζω που ήταν το ΣΑΦΣΚΟΒΕ 1, το πρώτο. Το αδελφάγετο το πρώτο. Ναι, οπότε είναι χρόνια. Ναι, ναι, δοκιμάζονται τα εμβόλια. Και δεν είναι αυτοί που λένε ότι δεν δοκιμάστηκαν και είναι γρήγορα ναι. Μα μόνο και μόνο το ίδιο το εμβόλιο που βάζουμε τώρα έχει δοθεί από τον. εδώ και 1,5 χρόνο. Που, 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 Βράβο, το, που ναι, 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 ναι. χορηγείται. Και είμαστε μια χαρά. Χορηγείται. Ναι, 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 ναι. Θε, θέλω να πιστεύω ότι εντάξει, περισσότερο του ενό έτου που μπαίνει το εμβόλιο αυτό σε δισεκατομμύρια δόσει, φυσικά και φαίνονται οι επιπλοκέ περισσότερε. Διότι είναι και πολλέ οι δόσει. Αν βάλει χίλια εμβολιά, θα έχει μια επιπλοκή. Αν βάλει δέκα εκατομμύρια, Σωστά. θα έχει περισσότερα με συστατικά με επιπλοκέ. Και φυσικά. είναι γιατρέ μου ω παιδίατρο που είσαι ασθενό ότι και τα παιδάκια είναι που δίνουν των, ιών στου στους, στους ενήλικε Μα στους παπλίδες, πολύ εύκολα μπορεί ιδιάδες. να Μα αυτό λέω. Μα μπορεί να μεταδώσουν τα παιδιά, έστω και ασυμπτωματικά, μεταφέρουν τον ιό α, στο, στο του, ναι, στα ναι, ναι. σάλια του, με τα οποία μεταφέρεται ο ιό και φυσικά μπορούν να κολλήσουν ένα μεγαλύτερο. Ανέτα. και <laughs> γι' αυτό πρέπει <laughs> να δούμε και αυτό το, αυτό το κομμάτι α, του πληθυσμού, τ, της κοινωνίας. <laughs> τα παιδιά, <laughs> τα παιδιά τα οποία είναι ε, μπορεί να μην παρουσιάσουν κανένα σύμπτωμα. Είναι τι κινητή νομίζω Έτσι είναι. <coughs> έτσι είναι και ο συγχρονισμός που, 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 υπάρχει στα σχολεία ευνοεί ας πούμε την μετάδοση Βάλιστα. των ιών αυτών και να μην ξεχνάμε και τις δραστηριότητες του απογεύματο που τα, ο, σχεδόν όλα τα παιδιά θα κάνουν και το άθλημα τους, θα πάνε και τα ιδιαίτερα τους. Άρα μεταφέρονται οι από εδώ και από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να δούμε να σταματήσουμε ακριβώς αυτή την αλυσίδα μετάδοση και στον παιδικό πληθυσμό που, δεν, που δεν, δεν, είναι ξένος προς την κοινωνία. Είναι εκεί ε, είναι μέρο τη κοινωνία μα. Είναι μέρο τη κοινωνία μα. Είναι γνωστό μα όλου. Ναι. Και πρέπει να, να, να συνηθίσουμε να ζούμε μαζί του, αλλά να τον καταπολεμήσουμε. Αυτό είναι. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο άσμα. Αν τελειώσαμε, αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε oh. για τον κορονοϊό, είμαστε εντάξει. <laughs> ναι, 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 ναι. Απλά προτείνετε του γονεί να εμβολιάσουν και τα παιδιά. Σίγουρα, να πρέπει να πρέπει είμαστε εντάξει. Το... Εμεί πιο μεγάλοι. Οι παππούδε, οι γιαγιάδε, αν και κανεί ναι. είναι εμβολιαστό, σίγουρα θα πάει νοσοκομείο μετά. Ναι, ε, μα, μα το, το θέμα Ενώ, είναι. Το, το, θέμα, τι τη δυνατότητα έχουμε ναι. Ε. Ω υγεία, ω ιατρική ναι, ναι. κοινότητα στην Κύπρο, να, να νοσηλεύσουμε ασθενεί. Δηλαδή, πόσε θέσει έχουμε αναπνευστήρα, δεν, δεν μπορούμε, δηλαδή, να, δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να, να λέμε ότι δεν ναι. έχουμε και πεθαίνει διότι δηλαδή δεν υπάρχει θέση. Ε, δηλαδή, είναι κρίμα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, τραγικό μόνο τραγικό, και για το, ναι. να το σκέφτεσαι. Ε, και βλέπουμε τι τελευταίε μέρε μια αύξηση των περιστατικών και πρέπει να ναι, μα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Να χτυπήσουν κουδουράκια πολλά. Και έχουμε δει και απώλειε. Και διαρωτώ με τι πρέπει δηλαδή να γίνει για να πιστέψουν και αυτοί άπιστοι. Ναι. Ε, πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ε, ε, υπάρχει ο κορονοϊός. Σκοτώνει κόσμο. Είναι, Σκοτώνει είναι, κόσμο. Δεν μπορεί... Ναι. Είναι εκεί, δεν, δεν, δεν είναι δικά μα. Δεν είναι δεν εκεί. Ξέρω. είναι Εμεί που τα λέμε, είναι εκεί. εκεί. Λοιπόν, φεύγουμε και από τα, τα εμβόλια. Θα πάμε τώρα στο άσμα, το οποίο είναι και είναι περισσότερο. Το άσμα είναι μια κατάσταση αναπνευστική δυσχέρεια ναι. που προκαλείται κυρίω από αλλεργικά φαινόμενα, είτε ιογενή φαινόμενα ή και το άσμα μετά από κούραση, όπω λέμε. Τι συμβαίνει στου βρόχου των παιδιών, mm. στο, στον μέλλον των παιδιών, είναι ότι ε, στενεύουν mm -hmm. ε, λόγω τη αλλεργική αντίδραση και ταυτόχρονα εκκλείεται μάλλον και μια, βλένη, μια μίξα. Η οποία κλείνει του αερογού, κλείνει τη σωλήνα, δηλαδή μεταφέρει τον αέρα. Ε, και με αυτόν τον τρόπο, αφού δεν μεταφέρεται αέρα, ο άνθρωπο νιώθει ότι του, του τελειώνει Δυσφορή, ο αέρα. Δυσφορία. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Δεν. Και ε, ε, είναι πολύ επικίνδυνο κιόλα. Που είναι αυτό που παθαίνει κάποιο όταν πάθει κορονοϊό, γιατί πίνει νοσοκομείο, αυτόν που δεν μπορεί να αναπνεύσει. Εκείνο είναι μια πνευμονία, Μπράβο, μια προχρεωπνευμονία από ιό. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό όμω. Όχι, θέλω να πω ότι πόσο. Είναι βρόχους. περίπου η ίδια επικίνδυνοτητα. Ναι, 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 ναι. ναι. ε, γι' αυτό και υπάρχουν οι θεραπείες για το άσθημα αυτό. Αφού διαγιγνώσει και ο γιατρό θα δώσει τη θεραπεία. Υπάρχουν εισπναιόμενα φάρμακα. Υπάρχουν εισπναιόμενα, υπάρχουν και από το στόμα. Τα εισπναιόμενα φάρμακα χωρίζονται σε δύο βασικέ μεγάλε κατηγορίε. Είναι τα κορτιζονούχα. Όπου τα κορτιζονούχα τι κάνουν, στεκανοποιούν τι μεμβράνε και απεραιθίζουν το εσωτερικό τείχομα των αεραγωγών και υπάρχουν ε, και τα λεγόμενα βροχοδιαστατικά που βοηθούν στη χαλάρωση των μειών γύρω από τις σωλήνες αυτές για να χαλαρώσουν, να ανοίξουν ε, σε, σε πλάτος για να περνά ο αέρας πιο εύκολα από μέσα. Άρα ε, τα εισπνεώμα φάρμακα είναι ε, από τα κύρια τα φάρμακα αντιμετώπισης mm -hmm. του άσθηματος. Ε, οι, υπάρχουν πομπού, και... οι πομπούδες που λέμε. Και οι, και οι πομπούδε και οι ηλεκτρικέ <laughs> μηχανέ που, λέ... που λέγονται ενεφελοποιητέ. Ναι. Που βάζουμε το φάρμακο μέσα σε ένα ποτηράκι και το εισπρέει το παιδί, ώστε να βοηθηθεί. Υπάρχουν φυσικά και από το στόμα διάφορα φάρμακα τα οποία καθυστερούν και την εμφάνιση ή αποτρέπουν την εμφάνιση διαφόρων αλλεργικών καταστάσεων, όπω τα αντιλευκοτριένια, Τα οποία ο κάθε γιατρό του κάθε παιδιού θα αποφασίζει πότε να δώσει και αν θα δώσει. Γιατρέ, ω πόσο χρονών. Ε... Υπάρχει αυτό το άσμα σε, στα παιδιά, ως πόσο χρόνο. Ε, πάντα αργό... υπάρχουν, υπάρχουν το, το άσμα μπορεί να, να παρουσιάζεται σε όλες τις άλλους, Ενώ ε, σε όλες τις και συνεχίζει αυτό, δηλαδή δεν, δεν, δεν φεύγει. Ε, φεύγει σε κάποιους ανθρώπους ναι. που είναι τυχεροί, κάπου θα, ε, θα πάψουν να είναι ευαίσθητοι σε κάποια αλλεργικά αλλεργιόγωνα αλλεργιονο... και, και δεν θα ε, ε, γίνεται αυτή η κατάσταση. Συνήθω τα παιδιά έχουμε, αυτό το σταθμό, είναι στα τέσσερα του περίπου χρόνια που κάποια παιδιά βελτιώνονται πάρα πολύ και σταματά ε, να παρουσιάζει ασθεντικέ κρίσει. Όμω σίγουρα το άσπαμα παρουσιάζεται σε όλε τι ηλικίε, ακόμα και σε μεγάλου. Με ναι, το έχω δει και σε μεγάλου, ναι. Τώρα, θα πάμε και στον κοκκίτη. Ε πρέπει να προστατευόμαστε, ειδικά οι έγκυε. Αυτό. Ο Κοκκίδη είναι Διότι μια παιδική ασθένεια αυτό, ναι, που, ναι. Που, 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 έτσι χαρακτηρίζεται από βήχα παροξυσμικό και συνεχόμενο. Έχουμε ένα τώρα με το Βίχα. Ναι, αλλά δεν είναι κοκκίδη όλοι αυτοί οι βήχε. Ο κοκκίδη είναι ναι. συγκεκριμένο μικρόβιο το οποίο πλήττει ε, τα παιδιά που δεν είναι εμβολιασμένα ε, με τον κοκκίδη. Είναι ένα από τα κυριότερα εμβόλια που βάζουμε στι μικρέ ηλικίε. Είναι ο Βα, Ναι, ο Έχουμε Πολυδύναμα εμβόλια που μέσα είναι η κοκοκίτη και η διφθερίδα, η πολιομιελίτιδα, η πατίτιδα Β. Υπάρχουν εμβόλια, τα εξαπλά που λέμε κάποτε έτσι στου γονεί, που έχει μέσα και κοκίτη. Ναι, κοκίτη είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν δεν είναι εμβολιασμένο, διότι μπορεί να χάσει ακόμα και τη ζωή σου. Να μην ξεχνάμε πριν κανά δύο χρόνια που χάθηκε παιδάκι ένα μισή μηνών με κοκίτη στην Κύπρο. Γι' αυτό και α, λέμε συνεχώς ότι και οι έγκυες γυναίκες και σε κάθε τους εγκυμοσύνη πρέπει να εμβολιάζονται, εμβολιάζονται με τον κοκκίτη ναι, ναι. για να περνάει μέσω του πλακούντα α, η μητέρα στο μωράκι της, τα αντισώματα για τον κοκκίτη. Ε, άσε που είναι πιο σωστό να εμβολιάζονται όλοι στο περιβάλλον του παιδιού, αυτοί δηλαδή που θα είναι στο περιβάλλον του παιδιού το πρώτο δίμηνο τρίμηνο της ζωής του, ε, για να ε, προστατεύουμε το μωρό μέχρι να εμβολιαστεί από μόνο του, Ενεργητικά, όπω λέμε, δηλαδή να βάλει το εμβόλιο του κοκκίδι και να φτιάξει από μόνο του αντισώματα. Μέχρι τότε δηλαδή θα είναι δανεικά από τη μαμά του. Ο κοκκίτη δηλαδή είναι, είναι παιδικό. Παιδική είναι αισθένεια. μια ασθένεια. παιδική ασθένεια. Ναι. Ναι. Μπορεί σε ένα ναι. μεγάλο να μην α, έχει πρόβλημα ναι. με τη ζωή του, να μην mm -hmm. τη χάσει τη ζωή του, να έχει μόνο βίχα. Εμεί στη Γαλλία το έχουμε βάλει κάποτε, Ναι, μπορεί να το έχουμε ναι. βάλει. Μάλλον το έχουμε βάλει. Ναι, Οι μάλιστα. πιο τυχεροί θα το έχουν βάλει. Ναι. Ε, σίγουρα όμω σε ένα βρέφο. Τελείω βρέφο, ένα κοκκίτη μπορεί να, να θέσει σε κίνδυνο και τη ζωή του παιδιού. Άρα πρέπει να, σοβαρό να και αυτό, είναι ναι. σοβαρό είναι σε, και, και πολύ σημαντική ε, η πληροφορία που είπαμε ότι πρέπει να εμβολιάζονται οι έγκυε γυναίκε μεταξύ τη 27η και τη 32η εβδομάδα κοίηση. με το εμβόλιο του, ναι. το του κοκκίτη και σε κάθε ζωή εγκυμοσύνη. Πρέπει να τονίσω αυτό. Ωραία. Διότι σε κάθε εγκυμοσύνη πρέπει να πέρασει μέσω του μπλακούντα στο κάθε τη παιδί ε, τα αντισώματα για να τα έχει. Όπλο, το, το δίνει μέρος. δώρο στο παιδί, δηλαδή. Ναι, ναι. Το, 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 ναι, 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 ναι. Μια μαμά, μια μαμά, μαμά δίνει δώρα να διάφορα, όπω και ο θυλασμό. Ναι, 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 ένα σωστά. τεράστιο δώρο που δίνει στο μωράκι. Το ναι. μωράκι. Ναι. Τώρα, ε, τι είναι το uphill score που βάζουμε κατά τη γέννηση. Το APCAR SCORE είναι το ακρονίμιο πέντε ζωτικών σημείων. 5, 5. Αυτά τα πέντε ζωτικά σημεία που mm. ελέγχουμε, μόλι γεννηθεί ένα παιδάκι, είναι η αναπνοή, mm. είναι η καρδιακή λειτουργία, η αναπνευστική λειτουργία, ο μυϊκό τόνο και η αντίδραση στα ερεθίσματα. Αυτά τα πέντε πράγματα βαθμολογούνται στα πρώτα λεπτά τη ζωή ενό παιδιού, κυρίω το πρώτο, το πέπτο και το δέκατο λεπτό τη ζωή, και μπαίνουν βαθμοί. Μπαίνουν βαθμοί είναι, ένα, είναι το πρώτο διαγώνισμα. Να πω έτσι του παιδιού. Ε, Βαθμολογούμε εμεί οι παιδίτριοι όταν πάρουμε ένα νεογέννητο από, την, από το γυναικολόγο που το γεννάει. Ε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το APCAR score, γιατί μα δίνει σημαντικέ πληροφορίε για την κατάσταση τη υγεία του παιδιού τα πρώτα λεπτά τη ζωή του. Α, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ σημαντικός σημαντικό δείχτη ναι, εργαλείο ναι. να το πω, που, ναι, ναι, ναι. μετρούμε αυτά τα πράγματα. Ωραία. Ε, και γι' αυτό σε κάθε νεογέννητο, ναι, υπάρχει ένα APCAR score που πρέπει να καταγράφεται και όλα στο βιβλιάριο Υγεία του παιδιού. Πολύ καλό. Τι σημαίνει καθυστερημένη περίρρευση ομφάλιου λόρου. Το είναι, σημαίνει με απλά λόγια να καθυστερήσουμε, να βάλουμε το κλίπ στον οφάλιο λόγο που μας δίνει ο γυναικολόγο μαζί με το παιδάκι. Mm. Δηλαδή ο γυναικολόγο γεννάει το παιδί με τον οφάλιο λόγο να είναι γύρω στα 30-40 εκατοστά. Και εμείς αμ, α, περιμένουμε όσο το δυνατόν περισσότερα λεπτά ή ακόμα και πάνω στην, στην κοιλιά της μαμάς βάζει το παιδάκι και α, είναι ακόμα πάνω στον πλακούντα και περιμένουμε το αίμα αυτό, το οφαλοπλακουντιακό δηλαδή, να περάσει στο μωρό, διότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε το μωρά από φαινόμενα ανεμία στο πρώτο δίμηνο της ζωής του. Είναι πολύ σημαντικό ότι παίρνει και σίδηρο και αιμοσφαιρίνη και οφαλοπλακουντιακά κύττρα τα οποία κατά αν είναι μητρικά κύτταρα παραγωγή έμορφων στοιχείων του αίματο. Είναι πάρα πολύ σημαντική δηλαδή η καθυστερημένη περίδεση του φαλίου λόρου, για, την υγεία, για, την, για τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης ε, στο παιδάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, να βιαστούμε λιγάκι, έχω αρκετέ ερωτήσει. Όσα, όσα, προλάβω πραγματικά. Τι σημαίνει καθυστέρηση. Α, το είπαμε αυτό. Γιατί βάζουμε βιταμίνη Κάπα στο νεογέννητο. Η βιταμίνη Κ μπαίνει σε όλα τα νεογέννητα όλη τη γη γιατί ε, προστατεύει το μωρό από αιμορραγικά φαινόμενα. Δηλαδή, η βιταμίνη K προάγει την παραγωγή των παραγόντων τη πίξη mm. ε, στο σωματάκι του παιδιού, στη πούμε και στο σηκώτη. Δηλαδή, παράγονται παράγοντε πίξη για να προστατευτεί το μωρό από αιμορραγίε πάλι το πρώτο δίμηνο τη ζωή του, μέχρι να αρχίσει και ε, το, το ίδιο από μόνο του να παράγει του παράγοντε πίξη ε, στα οργανά του. Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο πρέπει να διαρκεί ο θυλασμό. Έτσι, γρήγορα, γρήγορα, Ο θυλασμό τα... συστήνεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία να διαρκεί πάνω από δύο χρόνια. Τώρα, αποκλειστικό μητρικό θυλασμό σίγουρα μέχρι τον έκτο μήνα, αποκλειστικό μιλάμε για τίποτε άλλο. Mm -hmm. εντάξει, ε, μέχρι τον έκτο μήνα, όπου θα αρχίσουν ε, και οι στερεέ τροφέ, η εισαγωγή των στερεών τροφών. Όμω, πάντα ε, είναι καλά να συνεχίζεται παράλληλα με τη στερεά τροφή μέχρι πάνω από δύο χρόνια. Αυτό είναι το, η, η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Λοιπόν, και διατροφή θέλω να μου πείτε για τρέμου τη θυλάζουσα μητέρα, που είναι αρκετά σοβαρό. Μια θυλάζουσα μητέρα. Η θυλάζουσα μητέρα Τι καταλαβαίνουμε. Πρέπει να κάνει. Ναι, καταλαβαίνουμε για ότι έχει της. δύο μηχανέ καινούριε που παράγουν γάλα. Άρα, χρειάζεται πρώτε ύλε και αυτέ οι πρώτε ύλε πρέπει να είναι καλέ, πρέπει να είναι φρέσκε και πρέπει να είναι ολοκληρωμένε. Άρα, θεωρώ ότι το νερό είναι το κύριο συστατικό που πρέπει να λαμβάνει μια μητέρα. Άρα, δύο με τρία λίτρα την ημέρα νερό. Ε, πρέπει να καταναλώνει φρούτα και λαχανικά για να παίρνει από εκεί τα στοιχεία και τι βιταμίνε. Πρέπει ναι. να, να καταναλώνει γαλακτοκομικά προϊόντα για να παίρνει από εκεί και το ασβέστιο και την πρωτενη και το λίπος από το αριστερό. Αλλά ό,τι ζω, φάει η μάνα είναι. Ναι, σίγουρα Φεστοβενή. εμπλουτίζεται, εμπλουτίζεται ναι. το γάλα του θυλασμού με, με τελικό αποδέχτη τέλο πάντων το παιδάκι. Ναι. Είναι, έτσι, ναι. είναι αυτός το μωρό που θα πιάσει όλα αυτά τα πράγματα εμέσω πλην σαφώ. Άρα ε, είναι το γάλα, είναι τα, το κρέα το κόκκινο το οποίο περιέχει το λεγόμενο εμικό με αλφαγιώτα σίδηρο. Ο εμικό σίδηρο είναι απόλυτα απορροφήσιμο από το έντερο τη μητέρα και του παιδιού. Άρα φτιάχνει με αυτόν τον τρόπο το παιδί τη δική του αιμοσφαιρίνη. Πρέπει να καταναλώνει ψάρια λιπαρά. Τα λιπαρά τα ψάρια περιέχουν τα πολυαγόρεστα λιπαρά οξέα μακρά αλίσου, τα οποία είναι πιο γνωστά ω ωμέγα 3 λιπαρά. Αυτά προάγουν την εξέλιξη του νευρικού συστήματο του παιδιού, άρα ταυτόχρονα και του εγκεφάλου του και των ματιών του. Mm -hmm. ε, είναι πολύ σημαντικά δηλαδή συστατικά για το γάλα. Mm -hmm. ε, και πρέπει να πούμε επίση τι πρέπει να αποφεύγει, αφού mm -hmm. μιλάμε για τη διατροφή τη σα, πρέπει να αποφεύγει φυσικά το κάπνισμα, ε, το πολύ αλκοόλ, τον πολύ καφέ, mm -hmm. κάτι ε, φαγητά μαγειρεμένα mm -hmm. μέρε mm -hmm. πριν, πριν, φαγητά τα οποία είναι φορτωμένα με μικρόβια, mm -hmm. το μικροβιακό φορτίο είναι πιο αυξημένο, όπω και ομά φαγητά. Mm -hmm. Λοιπόν, γιατρέ μου, ε, επειδή δεν, δεν προλάβαμε, σα θέλω και τον Νοέμβρη. Ε, με συγχωρείτε, τον Νέο Χρόνο. Σα θέλω πραγματικά, διότι έχω, είχα αρκετά να σα ρωτήσω, αλλά είσαστε λαλίστατο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου σήμερα. Ευχαριστώ εγώ. Πραγματικά νομίζω ότι όλε οι μητέρε σα παρακολουθούν mm -hmm. και θα αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα να, να έχετε. Ισχυρό Νοέμβρη. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα σε αυτό το υπέροχο πρόγραμμα για τα μικρά παιδάκια από τον γιατρό μα, τον παιδιάτρο Νίκο Μακρύδη. Ε, σας σα καληνυχτίζω, σα ευχαριστώ και σας πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά. Ο Θεό μαζί σα. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Cold Flu. Nurofen Cold Flu. Γρήγορη ανακούφιση για 8 ώρες. Ξέρατε ότι τα συμπτώματα τη γρήπη και του κρυολογήματο μπορεί να οφείλονται σε φλεγμονή, βουλωμένη μύτη, πονοκέφαλο, πονόλεμο και πυρετό. Νούροφεν Golden Flu. Με συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών, μειώνει τη φλεγμονή και ανακουφίζει από τα ενοχλητικά συμπτώματα. Για να μπορείτε να απολαύσετε ξανά ό,τι έχει αξία. nurofen cold and flu